όμως που θα δουλεύουν εκεί. Αυτή είναι η προοπτική και η πολιτική απάντηση σε αυτό πότε, το πρόβλημα. Πότε είναι, η προοπτική πότε προσέξτε, είναι. Προσέξτε, το ότι υλοποιείται τώρα αυτή τη στιγμή. Υλοποιείται ο νόμος και κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουμε στείλει ένα προσχέδιο σύμβασης σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και ζητάμε από τις διοικήσεις που είναι μεταβατικές αυτή την περίοδο να το στηρίξουν και ζητάμε και από τα σωματεία των εργαζομένων να δώσουν την πολιτική και τη συνδικαλιστική. Αυτή η γυναίκα ανήκει σε ένα ιδιωτικό συντηρητήριο. Βεβαίως ανήκει σε ένα. Δεν πληρώνεται από το. Και, μισό λεπτό, Υπουργέ μου. Παρ' όλα αυτά όμως εσείς έχετε κάνει συμβάσεις. Δηλαδή έχετε την εποπτεία των συμβάσεων. Βεβαίως. Πάρα πολλές λοιπόν, φορές. Πάρα... Διαπιστώνετε αυτά που λέει η κυρία, δεν πρέπει να τους πετάξετε έξω. Δεν πρέπει να καταγγελθούν αυτές οι συμβάσεις. Καταρχήν οφείλουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων που αυτοί έχουν υπογράψει τις συμβάσεις, αυτές έχουν υπογράψει, αυτοί έχουν την εποπτεία του χώρου, αυτοί ξέρουν τα επιμέρους προβλήματα, αν υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών κλπ. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων οφείλουν να προχωρήσουν στις αλλαγές και στις παρεμβάσεις που πρέπει ή και στην καταγγελία συμβάσεων που εξόφθαλμα δεν τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις, που εξόφθαλμα εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Αυτό σας είπα ότι προοπτικά ο τρόπος για να γίνει ο θεσμικός είναι το να υλοποιηθεί αυτή η ρύθμιση πρόσφατη και βεβαίως να γίνουν σιγά σιγά οι αναπαραίτητες αλλαγές. Υπάρχουν υποδομές σήμερα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας που δεν αξιοποιούνται. Το νοσοκομείο Αττικό έχει ένα εξαιρετικό βιομηχανικού τύπου χώρο πλυντηρίων και καθαρισμού και τέλος πάντων για να σιδερωθούν ο ηματισμός και τα υλικά του νοσοκομείου μπορεί να καλύψει τα μισά νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου και επί χρόνια δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου. Δίνοντας, εκχωρώντας αυτές τις δραστηριότητες. Υπουργέ, αυτή είναι η κατάσταση. Όπως την περιγράφετε, οι λύσεις όμως νοιάζουν τον κόσμο. Όπως την περιγράφετε. Χωρίς να θέλουμε να λαϊκίσουμε, με συγχωρείτε, αλλά αυτό το δάκρυ αυτήν της γυναίκας εδώ πέρα τώρα. Θα πρέπει σήμερα, τώρα, πριν φύγετε, μόλις θα φύγετε από εδώ, όντως να πείτε στη διοίκηση αυτού του νοσοκομείου τι κάνει και τι δεν κάνει. Και ποιοι είναι τελικά παράνομοι και ποιοι τέλος πάντων δεν είναι ασίδωτο αυτό το πράγμα να γίνεται φυσικά και εμάς, όμως, ας πούμε, και εμάς μας ενδιαφέρει κύριε Δάρα στα νοσοκομεία το έχετε κάνει, τα δημόσια νοσοκομεία το έχετε κάνει έχουμε στείλει επανειλημμένες οδηγίες. Η διοίκηση λοιπόν όλες... έχει λόγους που διατηρεί τη σύμβαση αυτή. Τι θέλουν, τι συμβαίνει. Η διοίκηση είναι καταρχήν μεταβατική αυτή την περίοδο. Έχει μια σύμβαση η οποία ήταν σε ισχύ από την προηγούμενη φάση. Φίλω, λοιπόν, άρα όταν λήξει η σύμβασή της θα πρέπει να δουν αν θα πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια εταιρεία ή αν πρέπει να καταγγελθεί σε αυτή τη φάση. Άμα παρανομούνε δεν είναι όταν λήξει. Αλλά προσέξτε, κοιτάξτε, πρέπει να διασφαλίσουμε το μείζον. Το μείζον είναι να, αυτή την περίοδο τα νοσοκομεία να έχουν τις υπηρεσίες που πρέπει. Να καθαρίζονται με σωστό τρόπο, να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες εφοδιασμού τους, οι ανάγκες σύντησης των ασθενών και του υπόλοιπου προσωπικού. Αν δεν μπορεί να την κάνει τη δουλειά με το μαχαίρι στο λαιμό, να πάει να καθαρίσει η καθαρίστρια όταν ζει αυτό το δράμα. Συμφωνούμε απολύτως. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα λόγο να διαφωνούμε από αυτού. Πάμε, λοιπόν, δεν είναι μια πρακτική η οποία έχει την κάλυψη του Υπουργείου και θα κάνουμε πραγματικά ό,τι είναι δυνατόν στο επόμενο διάστημα σε συνεργασία και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και με τις διοικήσεις των ΗΠΕ που έχουν την πολιτική εποπτεία να σιγά σιγά να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα και να υλοποιηθεί η ρύθμιση την οποία έχουμε περάσει ακριβώς για να απεξαρτηθούμε από ένα φαύλο καθεστώς εργασιακής γαλέρας που υπάρχει στο σύστημα. Η κυρία αυτή θα προηγηθεί, είπατε, στις συμβάσεις που πιθανότατα θα προχωρήσει, θα προηγηθεί. Βεβαίως. Η ίδια εργαζόμενη κυρία ακόμη στην ατομική τη σύμβαση με τα εργασιακά δικαιώματα που πρέπει. Με πολύ περισσότερο μισθό, κύριε. Γιώργο, δεν ξέρω, κυρία Γιώργο Καριωτάκη, αυτά βεβαίως που λέμε εδώ πέρα δεν ακούει η κυρία που έχει συμβάσει. Δεν έχει επιστροφή. Διότι δεν έχει επιστροφή. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να τη τα μεταφέρει για να τη εξηγήσει τι λέει τελικά και ο Υπουργός και το τι απαντάει ο Υπουργός σε όλο αυτό το πράγμα. Γιάννη, προσπαθούσαμε. Μάλιστα. Εγώ θέλω να επιτρέψω μια κουβέντα που είχαμε όλη αυτή την ώρα με την κυρία Βίκη. Μας μετέφερε ένα πράγμα. Την αγωνία της. Την αγωνία της για και το γεγονός το πώς οδηγήθηκαν σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούν εν ώψη του Πάσχα. Προσπάθησε να μας μεταφέρει το δικό της προσωπικό της πρόβλημα. Βεβαίως, και την άκουσαμε. Βεβαίως, και την άκουσαμε. Που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και θα θέλαμε έτσι, να, κυρία Βίκη, να μας μεταφέρετε ένα μήνυμα. Έρχεται Πάσχα. Τι περιμένετε,
Τον παρακαλώ, αφού δεν ήξερα ότι είναι ο υπουργός. Εγώ δεν μιλάω ούτε κομματικά ούτε συνδικαλιστικά. Ανθρώπινα, είμαι 17 Μάλιστα. χρόνια. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Βρέθηκα στο δρόμο. Μια συνάδελφος μου έδωσε σπίτι να μείνω. Δεν έχω ούτε να πάω δύο μέρες. Το ακούσαμε, το ακούσαμε, Γιώργο. Γιώργο. Να μας δώσουν έστω ένα. Ευχαριστούμε, Γιώργο, κυρία Βίκη. Γιώργο. Ευχαριστούμε, κυρία Βίκη. Γιώργο. Την ευχαριστούμε την κυρία, την ευχαριστούμε την κυρία, σε ευχαριστούμε και εσένα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε και εσένα. Δεν παρακαλεί, απαιτεί. Απαιτεί, ζητάει αυτά που δικαιούται. Λοιπόν, Υπουργέ, να κλείσουμε αυτό το θέμα. Το κλείσουμε δεν κλείνει με την έννοια ότι υπάρχουν. Να το κλείσετε εσείς. Θα το κλείσουμε εμείς, αυτή είναι η πολιτική μας ευθύνη. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σε ένα χώρο που οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, πρέπει να αισθάνονται ότι η πολιτεία φροντίζει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις απέναντί τους, για να μπορούν και οι ίδιοι μετά να φροντίσουν με ζήλο και με αυταπάρνηση τον άρρωστο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο πραγματικά να υλοποιήσουμε αυτή τη ρύθμιση που σας έχω πει πριν, σιγά σιγά να μπει τάξη σε αυτό το τοπίο που αφορά τις δευτερεύουσες υποστηρικτικές λειτουργίες των νοσοκομείων και κυρίως να διασφαλίσουμε ότι θα αναβαθμίζεται καθημερινά η δημόσια περίθαλψη στη χώρα μας σε μια περίοδο που την έχει ανάγκη ο κόσμος, το έχει ανάγκη η κοινωνία. Χρησιμοποιήσατε τις λέξεις κλειδιά. Δημόσια περίθαλψη που έχει ανάγκη ο τόπος αυτή τη στιγμή. Το έχει ανάγκη η κοινωνία. Και η κοινωνία. Σε μια περίοδο φτωχοποίησης. Και βλέπουμε τελικά ότι αυτού του είδους η ιδιωτικοποίηση, ειδικά της υγείας, δεν καλυτερεύει την υγεία με αυτόν τον τρόπο Συμφωνούμε που βλέπουμε. Απολύτως. Ωραία, τι γίνεται με την Πορυβόητη ΕΣΑΝ τότε. Τι γίνεται με την Πορυβόητη ΕΣΑΝ, αυτή την εταιρεία συστήματος αμοιβών των νοσοκομείων, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία, που έχει δημιουργηθεί από εποχής του κ. Βορύδη και την οποία την διατηρείτε και εσείς και αξιολογεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια την πορεία των νοσοκομείων, των δημοσίων νοσοκομείων. Καταρχήν, αυτή η εταιρεία είναι περίπου μια εταιρεία φάντασμα. Στην πραγματικότητα ναι. δεν λειτουργεί. Έχει συγκροτηθεί από την προηγούμενη περίοδο. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό που αφορά συνολικά την αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών και κοστολόγησης των πράξεων που γίνονται στα νοσοκομεία. Βάσει του συστήματος DRG. Το DRG. Εμείς, αυτό είναι ένα σύστημα με το οποίο έχουμε δεσμευτεί και στην Μνημονιακή Συμφωνία ότι πρέπει να παρακολουθούμε και να κοστολογούμε τις πράξεις οι οποίες παρέχονται στα νοσοκομεία. Ανάλογα σήμερα, με τις παθήσεις, βεβαίως, μάλιστα. Αλλά σε καμία περίπτωση εμείς δεν θεωρούμε ότι ο μηχανισμός ο οποίος πρέπει να το παρακολουθεί αυτό το σχεδιασμό οφείλει να είναι μια ιδιωτικού χαρακτήρα εταιρεία. Το DRG λέει το εξής, ότι άμα εγώ μπω να κάνω μια εγχείρηση σκολικοειδίτητας πρέπει να κάτσω δύο μέρες, τρεις μέρες. Εάν έχω μια επιπλοκή όμως και μείνω 5-6 μέρες, δεν το δικαιολογεί. Όχι, δεν είναι. Θα με πετάξουν έξω όπως κάνουν στη Γερμανία, όπως κάνουν σε άλλες χώρες. Κοιτάξτε. Γιατί θα πρέπει να πιάσουν τα στάνταρ για να αξιολογηθούν. Ναι. Ακούστε, τα DRG είναι ένα εργαλείο. Έχει σημασία πώς γίνεται η χρήση αυτού του εργαλείου. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα εργαλείο το οποίο όντως θα αποτυπώνει το κόστος, θα μπορεί να έχει ένα μηχανισμό παρακολούθησης της δαπάνης και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθούν οι δείκτες οι ποιοτικοί σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία, να μην επανέλθουμε σε ένα καθεστώς ανυπαρξίας ελέγχου και πάντα να προτάσουμε τα επιστημονικώς ισχύοντας όλες τις χώρες του κόσμου, τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρωτόκολλα, τα διαγνωστικά και τα θεραπευτικά. Αυτό μας ενδιαφέρει, ποιότητα στο σύστημα υγείας μας ενδιαφέρει και Υπουργέ. Στο βαθμό που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό παρακολούθησης του κόστους θα το κάνουμε. Ωραία. Με άλλο στόχο όμως, όχι για να παρουσιάσουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, όχι για να παρουσιάσουμε μια πλασματική εικόνα της κατάστασης. Και όχι για να ευημερούν οι αριθμοί και να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και οι πολίτες και οι εργαζόμενοι. Μιας και λέτε για αριθμούς, προλίγου μας είπατε ότι στον προϋπολογισμό για το 2016 από το 1,3 δις πάμε 1,6. Τα 3 δις οφειλές προς τρίτους. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν 3 δις οφειλές, αυτό είναι αλήθεια. Ένα περίπου 0,2 χρωστάνε τα δημόσια νοσοκομεία και 1,8 ΕΟΠΗ. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η μόνη λύση είναι να προχωρήσει κανονικά η αξιολόγηση που είναι στην κόψη του ξεραφιού αυτές τις μέρες, να έρθει η επόμενη δόση που αφορά κυρίως αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων χρεών,
Έχουμε συμφωνήσει με το Οικονομικό Επιτελείο ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτή τη δόση θα πάει στις δαπάνες, ναι, τις ληξιπρόθεσμες, τις οφειλές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Πιστεύω με αυτόν τον τρόπο θα ομαλοποιηθεί η ροή των πληρωμών στην αγορά αυτή, που είναι πολύ κρίσιμη και στη φαρμακευτική και στην αγορά του υπόλοιπου υγειονομικού υλικού. Και οι προμηθευτές του Δημοσίου θα έχουν μια καλύτερη προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις τους και με αυτόν τον τρόπο θα λυθούν και προβλήματα ελλείψεων που κατά καιρούς εμφανίζονται και που προσπαθούμε να τα περιορίσουμε και να τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. Υπουργέ, ένα άλλο ακόμα θέμα, δεν ξέρω αν έχουμε κι άλλο να συζητήσουμε, πολλά έχουμε βέβαια να συζητήσουμε. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία στο ελληνικό? Οι πέντε δήμαρχοι της περιοχής των Όμορων Δήμων, ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, επικαλούνται αυτό το έγγραφο του Κελπνιό, μιλάνε για υγειονομική βόμβα. Έχουμε το περιστατικό αυτής της κοπέλας που πέθανε και που δεν ξέρουμε κιόλας από τι πέθανε, διότι δεν μπορείτε να κάνετε για λόγους θρησκευτικούς που ήδη καλούνται η δική της νεκροψία, και υπάρχει μια ανησυχία. Κοιτάξτε, η υγειονομική βόμβα δεν αποτελεί το προσφυγικό ζήτημα. Το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το λέει πρόσφατα το ECDC, το που είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου των Λοιμώξεων. Υπήρξε αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Επισκέφθηκε δειγματοληπτικά ένα πολύ μεγάλο αριθμό καταβλισμών. Συνεργάστηκε με τις δικές μας υπηρεσίες, με το ΚΕΛΠΝΟ, με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Υπουργέ, βόμβα, κίνδυνο δεν έχει. Κίνδυνος. Εσείς για Πειραιά και ειδωμένοι ο ίδιος το λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να λήξει η ιστορία στο γιατί βαθμό έχει κίνδυνο. Που δεν υπάρχουν οργανωμένοι καταβλισμοί, που δεν τηρούνται όροι υγειονομικά αποδεκτοί συνθήκες ατομικής υγιεινής, βεβαίως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος και γι' αυτό και χρειάζεται αυξημένη επιτήρηση. Υπάρχει σήμερα ένας μηχανισμός επιτήρησης των λοιμώξεων, υπάρχει ένα δελτίο το οποίο καταγράφονται σε καθημερινή βάση, ναι, τα περιστατικά των λοιμώξεων, υπάρχει τα συλλέγια αυτά, το ΚΕΛΠΝΟ, υπάρχει ένας μηχανισμός alert σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο κρούσμα, ακριβώς για να υπάρξει απομόνωση, παρέμβαση μάλιστα στον πληθυσμό, και υπάρχει και ένα, προσέξτε, και υπάρχει και ένα σχέδιο αυτή την περίοδο καθολικού εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού με τη συνδρομή και της UNICEF και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, το οποίο θα το υλοποιήσουμε. Και επίσης έχουμε ετοιμάσει, έχουμε συνεννοηθεί με τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης για μια χρηματοδότηση που πρέπει να υπάρξει σε ένα αίτημα καθολικής υγειονομικής παρουσίας σε όλους τους οργανωμένους χώρους που θα υπάρξουν στην χώρα στο επόμενο διάστημα, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ανθρώπων αυτών. Και μια τελευταία κουβέντα. Από το φθινόπωρο η πρωτοβάθμια, 4 μεγάλα αστικά κέντρα κλπ. Γιατί από το φθινόπωρο? Γιατί οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, κύριε Δαράκη, θέλουν αρκετό χρόνο και θέλουν και προσεκτικά βήματα και θέλουν και πιλωτικές εφαρμογές. Εμείς αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ημερίδα το Υπουργείο με την παρουσία της Διευθύντριας του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Ευρώπης, πιθανότατα και του Ευρωπαίου Επίτροπου Υγείας, στην οποία θα παρουσιάσουμε το συνολικό σχέδιο του Υπουργείου, θα κάνουμε μια ανοιχτή διαβούλευση με τους φορείς, τους υγειονομικούς, θα δώσουμε το στίγμα αυτής της νέας αλλαγής στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές ότι είναι ένα νέο μοντέλο που πάει από την αντίληψη της αγοράς υπηρεσιών στην αντίληψη μιας συνολικής φροντίδας του ασθενή που γίνεται με την ευθύνη ενός οικογενειακού γιατρού που προσφέρεται σε αποκεντρωμένες δομές που συνδράμουν άλλοι επαγγελματίες υγείας έτσι ώστε πραγματικά να μην εξαντλείται η πρωτοβάθμια φροντίδα μόνο στη συνταγογραφία και στην παραπομπή για εργαστηριακές εξετάσεις. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εμείς να το σχολιάσουμε το αυτά μέχρι να κάτσουν οι πολιτικοί μας. Έχουμε ένα ζήτημα. Μισό λεπτό, Υπουργέ. Μισό λεπτό, γιατί με ειδοποιεί η κυρία Ψαθά ότι έχουμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Ναι, υπάρχει ένα...